Κύριε Κουτσουφάκη, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τη σημερινή κινητοποίηση και τη διαμαρτυρία που έγινε. Ναι, η σημερινή κινητοποίηση ήταν μια ακόμα διαμαρτυρία για τις απολύσεις, με πρώτο θέμα τις απολύσεις, που όπως είπατε και εσείς έρχονται σε λίγες μέρες. Απολύσεις που είναι ανέτειες όσον αφορά την ουσία τους, απλά είναι στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής που θέλει να μειώσει τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Βλέπουμε ότι όμως αυτή η πολιτική των απολύσεων δεν έχει επίπτωση μόνο στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους, αλλά έχει επίπτωση στα ίδια τα παιδιά και στη μάθηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τομείς που καταργήθηκαν για να μπουν σε ρεσιμότητα εκπαιδευτική λειτουργούν στα ιδιωτικά ΙΕΚ και στα δημόσια. Οι μαθητές φέτος, ακόμα και τώρα, έχουν κενά και δεν έχουν καθηγητές από τα μάθημα. Αυτή είναι η κατάσταση και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Ναι. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη, είναι βάρβαρη, δεν σκέφτεται ούτε τα παιδιά, ούτε τους εκπαιδευτικούς στο δημόσιο σχολείο. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την πολιτική. Εμείς λέμε ότι πρέπει συνολικά να ανατραπεί αυτή η πολιτική της λιτότητας και των περικοπών, ιδιαίτερα όταν ακουμπά το δημόσιο σχολείο και τα δημόσια αγαθά. Κύριε Κουτσουφάκη, για το θέμα των διαθεσιμοτήτων και τις απολύσεις που όπως φαίνεται θα ακολουθήσουν. Μιλώντας με αριθμούς, πόσους εκπαιδευτικούς αφορά το πρόβλημα αυτό? Εντάξει, το πρόβλημα αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτή τη φάση. Ήταν 2.500 εκπαιδευτικοί αυτοί που βγήκαν σε διαθεσιμότητα από τις ειδικότητες αυτές. Μπορεί 500 περίπου από αυτούς να γίνανε διοικητικοί, που και αυτό είναι στρέβλωση ουσιαστικά. Όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς που τους αλλάζει επάγγελμα, αλλά και για το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, για τους θερείς εκπαιδευτικούς με προσόντα και τους κάνει διοικητικούς. Από εκεί πέρα, 1.845 εκπαιδευτικοί ακόμα και σήμερα είναι στη διαθεσιμότητα. Δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ένας αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες προκηρύξεις σε άλλες θέσεις, ναι, είτε του Υπουργείου Παιδείας είτε εκτός από το Υπουργείο Παιδείας. Επειδή όμως κάποιες θέσεις δεν αντιστοιχούν με τα προσόντα εκπαιδευτικών, ουσιαστικά είναι δωρεάν-δωρο. Όπως για παράδειγμα θέσεις των νοσηλευτών στα σχολεία που θέλουν να τους πάνε σε θέσεις βοηθών νοσηλευτών, δηλαδή στις θέσεις που πάνε οι μαθητές των καθηγητών αυτών. Οι προθεσμίες τρέχουν 22 Μαρτίου. Ναι. Ορίστε. Λέω, οι προθεσμίες τρέχουν 22 Μαρτίου. Τι θα γίνει? 22 Μαρτίου. Επειδή η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της, φαίνεται ότι παίζει ακόμα και τελευταία στιγμή με την αγωνία και τον πόνο των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Έτσι μέχρι σήμερα, σας λέω, δεν έχει τοποθετηθεί κανείς εκπαιδευτικός. Υπάρχει ακόμα το γεγονός ότι οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι στην ουσία 400 λιγότερες από όσους εκπαιδευτικούς βρίσκονται ρυθμότητα. Αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, θα έχουμε ακόμα και 400 απολύσεις εκπαιδευτικών. Τώρα, αν επιλέξει η κυβέρνηση, όπως φαίνεται ότι επιλέγει, μια λογική σταδιακών απολύσεων για να μην έχει το μεγάλο κόστος, μπορεί και αυτό να κάνει ακόμα και τελευταία στιγμή ένα παιχνίδι στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Για να μην έχει το κοινωνικό κόστος. Γιατί μάλλον αυτό μετράει μόνο και όχι την ουσία του προβλήματος. Βέβαια, έχουμε και ένα ακόμα σημαντικό θέμα που σας απασχολεί. Το θέμα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολείων. Ναι. Όπως είναι θεσμοθετημένη σήμερα η αξιολόγηση και των εκπαιδευτικών και των σχολείων, ξέρουμε ότι οδηγεί, αυτό φαίνεται και από το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί, αλλά και από τις οδηγίες του ΟΣΑ με βάση το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο, ότι θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, στην ταξινόμησή τους ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών, την πανεθνική κρίση των σχολείων, δηλαδή μέσα από τα πανεθνικά τεστ, μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων, όπως επιχειρεί τώρα στο Λύκειο, και θα συνδέσει την μισθολογική βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και τις επιδόσεις των μαθητών με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Όλο αυτό θα οδηγήσει σε συρρήκνωση σχολείων και σε απολύσεις εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό τον λόγο είμαστε απολύτως αντίθετοι, όλες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και όλες οι πλευρές. Και γι' αυτό τον λόγο οργανώνουμε το Σάββατο το πρωί διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας, το απόγευμα, συγγνώμη, στις 2 η ώρα, όπου θα γίνει το πρώτο σεμινάριο για τις... Μαζί με τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μαζί με τη ΔΟΕ, ναι. Και υπάρχει και κάποια άλλη κινητοποίηση και την Κυριακή, ορίστε. Η διαμαρτυρία και η αντίδραση είναι ομόφωνη σε αυτά τα θέματα.
όλοι οι εκπαιδευτικοί είμαστε αντίθετοι σε αυτό το σχέδιο που φτιάχνουν, που δημιουργεί ένα ασφιχτικό κλειό γύρω από τον εκπαιδευτικό, με στόχο να τον ενεργοποιήσει και να τον καθυλώσει υπηρεσιακά, μισθολογικά, βαθμολογικά κλπ. Να πούμε ότι εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή θα υπάρχουν ανάλογες κινητοποιήσεις έξω από το Υπουργείο Παιδείας μαζί με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε όσο η κυβέρνηση θα επιδιώκει να διαλύσει το εργασιακό σχέδιο των εκπαιδευτικών, να περιθωριοποιήσει το εκπαιδευτικό, να δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου και τρομοκρατίας γύρω από το εκπαιδευτικό, γιατί πιστεύουμε ότι πέρα από τις επιπτώσεις που έχει στις εργασιακές σχέσεις, έχει επίπτωση και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορεί να ένα σχολείο δημοκρατικό, ελεύθερο, να είναι ένα σχολείο που δημιουργεί έναν χειραγωγημένο εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο χειραγωγημένος εκπαιδευτικός να είναι ο δημιουργός και ο παιδαγωγός. Κύριε Κοτσιφάκη, πώς θα συνεχίσετε τις απεργιακές κινητοποιήσεις? Την άλλη εβδομάδα, 19 και 20, θα υπάρχει 48 ώρες απεργία. Υπάρχει πρόταση της ΟΛΜΕ και για τις 21 του μηνός. Αυτό θα το δούμε το Σάββατο που έχουμε συνέλευση Προέδρων, στις συνελεύσεις μας δηλαδή. Και από εκεί πέρα θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο, αν η κυβέρνηση επιλέξει να προχωρήσει στις απολύσεις την επόμενη εβδομάδα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα εντείνει και τις κινητοποιήσεις μας και θα οξύνει τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Δύσκολος ο αγώνας, έτσι, τελευταία ερώτηση. Δύσκολος αγώνας, αλλά νομίζω ότι στο τέλος οι εκπαιδευτικοί και γενικά οι εργαζόμενοι θα νικήσουν, γιατί αυτή η βάρβαρη πολιτική που διαλύει τα κοινωνικά αγαθά, το σχολείο και τη δημόσια υγεία, νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ή κοντά ποδάρια. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο. Όχι, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, εννοώ στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πραγματικά βιώνει μια κατάσταση κοινωνική πραγματικά πρωτόγνωρη, βιώνει μια εξαθλίωση οικονομική και εργασιακή. Θα πρέπει όμως να βρούμε το κουράγιο να ξεσηκωθούμε για να τρέψουμε αυτή την πολιτική. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κοτσιφάκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.